300.000 νέων θέσεων εργασίας. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί άρχισαν τα καμπανάκια, είδε από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, αν άρχισαν τα καμπανάκια, τότε εξηγείται γιατί περιμέναμε να έχουμε τη θετική ανταπόκριση των θεσμών στο Eurogroup πριν 15 μέρες, που πήγε ο κύριος Κουλιαράκης, για να μας εγκρίνουν πράγματι τιμή. Μείωση του αφορολόγητου, όπως είπα, 9.000% για τραμελή οικογένεια. Άρα, εδώ υπάρχει ένα παράλογο αυτό που λένε οι συνομιλήτριές μου. Τι λένε δηλαδή, δεν συνέφερε το ΣΥΡΙΖΑ να το φέρει πιο νωρίς. Τι καταλαβαίνουμε όλοι, δεν συνέφερε, γιατί δεν το έκανε. Δεν το έκανε γιατί δεν θέλει ούτε μία στιγμή να φέρει σε κίνδυνο το δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Γιατί το κάναμε την τελευταία στιγμή. Δεν ήταν πιο καλά για μας να έχουμε φέρει και τα μέτρα για τις συντάξεις και τα πάντα πολύ πιο νωρίτερα από το Σεπτέμβριο. Δεν θα τα είχαν καταλάβει σήμερα και τα μεσαία στρώματα, αλλά και οι νέοι στην τσέπη τους. Επομένως, δεν θα ήταν όλα αυτά καλύτερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κάναμε γιατί για μας υπέρτατο είναι να μην θέσουμε σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική ασφάλεια της χώρας. Δεν γιατί το ακολουθήσατε αλλιώς... όμως και που το έκαναν και τα άλλα κόμματα, κύριε Φωτίου. Εντάξει, δεν το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, το έφερε η Νέα Δημοκρατία, το έφερε το κίνημα. Όταν ήταν έτοιμο, όταν είχαμε τη θετική ανταπόκριση από το Eurogroup, τότε το φέραμε. Το γεγονός ότι συνέπεσε με μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού με αίσθημα τεράστιας ευθύνης, ο θέλοντας να πει στον λαό, όπως λέμε όλοι στον λαό, εμείς το μήνυμα το πήραμε. Και γι' αυτό, από την επόμενη μέρα, αύριο, θα πούμε γιατί προχωράμε και σε τι προχωράμε για την επόμενη τετραετία. Τι εννοώ με αυτό, κυρία Μπιζόγλη. Εμείς θα έχουμε 4 ενότητες. Μία από τις 4 είναι αυτή που αναφέρατε μόνο, οι 500.000 θέσεις εργασίας. Ναι. Θα πω λοιπόν τις ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι πράγματι νέες θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες, με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον το οποίο θα έχει ασφάλεια. Ναι. Ωραία. Γιατί λέμε ότι είμαστε αξιόπιστοι, γιατί στις 1.000.000 θέσεις που είχαν καταστραφεί, 27% ανεργία, εμείς την πήγαμε 18,1. Και άρα ιδρύσαμε 380.000 θέσεις εργασίας. Σήμερα, με τους βαθμούς ανάπτυξης που έχει η χώρα, 2,3, τον υψηλότερο στην Ευρωζώνη, είμαστε έτοιμοι για να πάμε για αυτές τις 500.000. Για πάμε και στο 2, 3, 4 για να το 2, βεβαίως. Ναι. Ανάπτυξη λοιπόν για όλους, αλλά με πιο παραγωγικό μοντέλο, με αυτό που μας έφερε στα βράχια, για να μας πούμε πώς θα γίνει η ανάπτυξη, μόνο με το φορολογική, ότι κόβουν τη φορολογία και αμέσως αναπτύσσεται το κράτος, ή θα πάμε με τον παλιό τρόπο που θα έχουμε ξανά τα ίδια, να Μάλιστα. δούμε μπροστά μας. Άρα, ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Σωστά. Τρίτα, κοινωνικό κράτος. Εμείς μιλάμε, όπως είπε και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, για κοινωνικό κράτος ισχυρό. Όχι ιδιωτική παιδεία, ιδιωτική υγεία, ιδιωτική ασφάλιση και ιδιωτική, μισό λεπτό, και ιδιωτική πρόνοια, ενώ δεν ομονοποιούν τα επιδόματα. Τα επιδόματα είναι για τα μεσαία στρώματα, κυρία Μπιζόγλη. Δεν είναι για τους φτωχούς. Με τα επιδόματα για το παιδί είναι για τα μεσαία στρώματα. Για τον ανάπηρο είναι για τα μεσαία στρώματα. Έχω προκαλέσει πολλές φορές την Νέα Δημοκρατία να μου πει, αν στα 5 έως 7 δις που θα κοστίσουν τα φορολογικά της μέτρα, αν εκεί θα βρει τα 3,3 δις που δίνουμε εμείς στα μεσαία στρώματα, θα μας απαντήσει η κυρία Κεφαλογιάννη, για μια και θέσατε πολύ μεγάλη ατζέντα. Γιατί δεν θα προλάβει να απαντήσει. Και το τέταρτο λοιπόν σημείο είναι... σας είπα τα τρία. Ανάπτυξη, φυσικά νέες θέσεις εργασίας είπατε, σε ασφαλές περιβάλλον, με ασφάλεια. Είπα την εργασία, δεν είναι. Ναι, ναι. Την είπα. Νομίζω ότι κάποια ξέρετε. Δεν πειράζει, θα επανέλθουμε. Μόλις θα θυμηθείτε, εδώ είμαστε. Ναι, κύριε ναι. Κεφαλογιάννη, συμβαίνουν λοιπόν, αυτά. Είναι πάρα πολλά τα